συγκέντρωση διαμαρτυρίας διοργάνωσε η Επιτροπή Ειρήνης Αλεξανδρούπολης και το ΠΑΜΕ Εύρου με αφορμή τον εορτασμό της 17ης Νοεμβρίου. Η συγκέντρωση έλαβε χώρα το απόγευμα της Παρασκευής στις 5.30 μπροστά από το Δημαρχείο με κεντρικό σύνθημα «Ούτε γη ούτε νερό στους φωνιάδες των λαών», με τα μέλη της Επιτροπής να διατυπώνουν σειρά αιτημάτων. Οι αγωνιστικές παρακαταθήκες, οι ηρωικές εξάρσεις του λαού και της νεολαίας στην εξέγερση του Πολυτεχνείου τον Νοέμβρη του 1973 και η αταλάντευτη στάση των αγωνιστών του αντιδικτατορικού αγώνα στις φυλακές, στις εξορίες και στα βασανιστήρια αποτελούν οδηγό για τα δικά μας αγωνιστικά βήματα. Οι άγριες θυσίες που οι επιχειρηματικοί όμιλοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και το εγχώριο πολιτικό προσωπικό τους επιβάλλουν στο λαό δεν έχουν σταματημό. Τα νέα μέτρα που σιγοβράζουν μέσω της τρίτης αξιολόγησης και του νέου προϋπολογισμού έρχονται να πατήσουν πάνω στα προηγούμενα. Η καπιταλιστική ανάπτυξη που ευαγγελίζονται θα θεμελιωθεί πάνω στην άγρια εκμετάλλευση, με τη φτηνή δουλειά χωρίς δικαιώματα, με το χτύπημα στην απεργία και στους εργατικούς αγώνες, με την καταλύστευση άλλων λαών, με το αιματηρό ξαναμοίρασμα των ενεργειακών πηγών, των αγορών, των δρόμων μεταφοράς, το αιματηρό ξαναχάραγμα των συνόρων. Μεταξύ των ετοιμάτων των μελών της Επιτροπής Ειρήνης και του ΠΑΜΕ Εύρου συμπεριλαμβάνονται η απεμπλοκή της Ελλάδας από τους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους, το κλείσιμο της βάσης στη Σούδα, την επιστροφή των στρατιωτικών δυνάμεων που συμμετέχουν στις επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο εξωτερικό και την αποχώρηση της Ελλάδας από τη Βορειοατλαντική Συμμαχία. Η φετινή επέτειος του Πολυτεχνείου και τα αιματοβαμμένα συνθήματα στην πύλη τους δίνουν ένα ακόμα ηχηρό μήνυμα ενάντια στον υπεριαλιστικό πόλεμο, στο φασισμό, που πρέπει να απαντηθεί σε κάθε κλάδο και χώρο δουλειάς σε κάθε γειτονιά. Αποτελεί χρέος στη μνήμη όλων όσων έδωσαν τη ζωή τους και αγωνίστηκαν για ένα καλύτερο μέλλον να καταδικάσουν και να απομονώσουν ακόμα πιο αποφασιστικά την ναζιστική Χρυσή Αυγή, που υπερασπίζεται και εξυμνεί τη στρατιωτική δικτακτορία και βρωμίζει την αντιδικτατορική πάλη του λαού και της νεολαίας. Οργανώνουμε μαζί με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και τους εργαζόμενους το δικό μας αγώνα. Με πίστη στο δίκαιο μας, με μαχητικότητα και αποφασιστικότητα, μπορούμε να βάλουμε τη σφραγίδα μας στις εξελίξεις, τα οράματα και τα ιδανικά για μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση, ανθρώπου από άνθρωπο, είναι ο δρόμος για να οργανώσουμε και να δυναμώσουμε τους αγώνες μας που θα βάλουν στη ζωή αυτά τα οράματα και τα ιδανικά.